ΑΦΙΣ.KL. ΑΦΙΣ Κλαπάνια ΔΕΕ. Συνεχώς δίπλα στον αγρότη. 3 του Δεκέμβρη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρίες, ο Δήμος Ερών και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέρημνας και Υγείας, σε συνεργασία με αρκετούς φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, διοργανώνει κάθε έτος τις φωτεινές ημέρες. Πρόκειται για μια ξεχωριστή εκδήλωση που διαρκεί 2 ημέρες, 2 και 3 Δεκεμβρίου, και είναι αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρίες, ο Δήμος Ερών και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέρημνας και Υγείας, σε συνεργασία με πολλούς φορείς του τόπου μας, διοργανώνουν κάθε έτος τις φωτεινές μέρες. Πρόκειται για μια ξεχωριστή εκδήλωση που διαρκεί στην παρούσα φάση 4 ημέρες, ξεκίνησε χθες και θα τελειώσει και θα κορυφωθεί την Πέμπτη και είναι αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία, στους συνανθρώπους που συναντούμε καθημερινά, που ζούμε μαζί τους. Στόχος μας είναι να παρέχεται η δυνατότητα σε αυτούς να εκφράσουν δημόσια τα έργα τους και τον συναισθηματισμό τους, τη φαντασία και τις ειδικές τους ικανότητες. Να γίνονται εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών, να λαμβάνονται ανάλογες αποφάσεις υποστήριξης, να παραμερίζονται οι προκαταλήψεις και οι αποκλεισμοί, να αφυπνίζονται συνειδήσεις και ολόκληρος ο κόσμος να κάνει ένα βήμα πολιτισμού μπροστά. Στόχος των 2 ημερών, να παρέχει τη δυνατότητα σε αυτούς να εκφράσουν δημόσια τα έργα τους και τον συναισθηματισμό τους, τη φαντασία αλλά και τις ειδικές τους ικανότητες. Να ανοίγονται με άλλα λόγια φωτεινές μέρες σκέψης, αγάπης και κατανόησης προς τους συνανθρώπους μας αδιακρίτως σωματικών ή άλλων προβλημάτων και να μας φέρνουν οι φωτεινές αυτές ημέρες αλληλέγγυους προς τον ίδιο ευγενή σκοπό, την υπηρέτηση δηλαδή των ΑΜΕΑ. Οφείλω και εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φορείς, όπως ήδη έχει κάνει ο Δήμος, που συνεργάστηκαν μαζί μας προκειμένου να γίνουν οι φωτεινές μέρες όπως και θα γίνουν. Η αυλαία για τις φωτεινές ημέρες ανοίγει αύριο Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου με έκθεση δημιουργιών των παιδιών από τα ειδικά σχολεία και τους συλλόγους με χειροτεχνίες, χαλιά, ζωγραφική στο χώρο του Φουαγέ των Αστεριών, ενώ στις 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα διαχρονική πορεία των υπατήτηδων Α και Ε με ομιλητή τον γαστρεντερολόγο Φραντζή Χατζηχρίστου στην αίθουσα των Αστεριών. Με ιδιαίτερη χαρά δέχτηκα να είμαι ομιλητής μετά από πρόσκληση τόσο του κυρίου Δημάρχου όσο και της κυρίας Αντιδημάρχου. Για ένα θέμα το οποίο είναι σκοτεινό και χρειάζεται φως. Με αφορμή αυτές τις φωτεινές ημέρες διάλεξα σαν ένα από τα θέματα που είναι σκοτεινά και στην επιστήμη αλλά και στον κοινό κόσμο, είναι το θέμα των υπατητήδων. Δυστυχώς τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν γίνονται συχνά από δημοτικές αρχές ή άλλους φορείς. Και αυτό έχει σαν συνέπεια να υπάρχει άγνοια στον κόσμο. Δεν λέμε ο κόσμος να παίρνει θεραπεία για τις υπατήτηδες που είναι 5 τον αριθμό, αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι υπάρχουν υπατήτηδες οι οποίες είναι κοινές και η μόνη θεραπεία που υπάρχει είναι η πρόληψη. Δηλαδή δεν μπορούμε να εμβολιάσουμε γιατί δεν υπάρχει εμβόλιο για την υπατήτηδα Ε, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι καλές υγειονομικές συνθήκες, ένα καλό σύστημα ίδρυψης και αποχέτευσης, όχι αυτό όπως ήταν της δεκαετίας του 60, θα προλάβει τα κρούσματα της υπατήτηδος Ε, τα οποία σήμερα και ταλαιπωρούν τον κόσμο, αλλά και υπάρχει και λόγω της μεγάλης και ευκόλου μετακίνησης του κόσμου, υπάρχει αυτόχθονος υπατήτηδα Ε, η οποία μπορεί να μεταφερθεί από την Αφρική στην Αγγλία.